Καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Νόστη για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που έχουμε εδώ και 5 χρόνια μαζί με την ΕΜΙΠΕ και το ΙΤΕΕ και με τη δική σας υποστήριξη και παρουσία εδώ, ώστε να κάνουμε πραγματικότητα αυτό που είχαμε σκοπό και όνειρο πριν 5 χρόνια. Θέλω καταρχήν να μου έδωσε μια ωραία πάσα ο κύριος Νόστης. Θα πω κάτι σύντομο. Εγώ θα έλεγα τι τεχνογνωσία θα παραδώσουμε. Γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολύ δυναμική σε αυτό το τομέα. Τόσο στους επιστήμονες, τόσο στους εργαζομένους, τόσο στις επιχειρήσεις. Και πρέπει αυτό να φανεί, να το καταλάβουμε και εντός της χώρας και προς τα έξω. Θα ήθελα να ξεκινήσω να πω καταρχήν γιατί πάλι Green ICT. Γιατί από πολλούς ακούσαμε τον τελευταίο καιρό, εν μέσω κρίσης, με όλα αυτά που τρέχουν, τρόικα, μνημόνια και εμείς θα ζούμε καθημερινά, γιατί ξανακάνουμε αυτό το συνέδριο. Τι σκοπό έχουμε και τι στοχεύουμε να πετύχουμε. Να πω λοιπόν ότι καταρχήν και ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσει ψηλά στην ατζέντα ενέργεια και ICT, ενέργεια και innovation, όπως το European Innovation Partnership και πολλές άλλες δράσεις, εμείς θεωρούμε ότι εν μέσω κρίσης είναι ευκαιρία από ένα τέτοιο τομέα με ιδιαίτερα αναπτυξιακό χαρακτήρα η χώρα να δει τις ευκαιρίες που γεννιούνται. Θα σας πούμε παραδείγματα και χαιρόμαστε που έχουμε και εταιρείες αυτού του κλάδου σήμερα που θα μας παρουσιάσουν το τι έχουν πετύχει, που εν μέσω της κρίσης προσλαμβάνανε προσωπικό, πηγαίνανε στο εξωτερικό και πετυχαίνανε στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά. Και ακριβώς αυτό θέλουμε να δείξουμε. Εδώ και 5 χρόνια από αυτό το συνέδριο προσπαθήσαμε να κάνουμε το πάντρεμα αυτού που λέμε νέες τεχνολογίες, ICT, telecom και ενέργεια. Νομίζουμε το πετύχαμε. Τώρα λοιπόν είναι περισσότερο πιο μεγάλη ανάγκη από ποτέ κατά τη γνώμη μας να αναδείξουμε πάλι λύσεις για έξυπνες πόλεις για παράδειγμα, αφενός και πολλή χρηματοδότηση θα υπάρξει στον τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγο ας αρχίσουμε να το συζητάμε και μεταξύ μας και ας το κάνουμε στόχο. Έξυπνες πόλεις γιατί θέλουμε γενικότερα να μειώσουμε ναι, και τη μείωση των ρήπων αλλά και τη μείωση του κόστους τώρα περισσότερο από ποτέ. Και με λύσεις όπως θα δείτε στη συνέχεια για διαχείριση, για παράδειγμα, των μεταφορών, για βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων πόρων, για διαχείριση αποβλήτων, για FE, έξυπνα συστήματα, λύσεις machine to machine. Μεγάλο ρόλο επίσης θα παίξει και το πάντρεμα τηλεπικοινωνιών και ενεργειακού τομέα. Θα δούμε επίσης λύσεις και σε αυτόν τον κλάδο σήμερα. Και να πούμε ότι ιδιαίτερα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, πάρα πολλά μπορούν να γίνουν για εξοικονόμηση και ενέργειας και κόστους. Οι Έλληνες μηχανικοί είναι τα πιο λαμπρά μυαλά. Οι Έλληνες επιστήμονες TPE εν γέννη θριαμβεύουν στην Ευρώπη και στο εξωτερικό. Αυτό ακριβώς θέλουμε εμείς να δείξουμε. Τα προηγούμενα χρόνια στοχεύαμε δειλά-δειλά σε κάποιους άλλους χώρους. Για παράδειγμα, βοηθήσαμε στο να γίνουν πιο πράσινες αυτό που λέμε δημόσιες συμβάσεις. Όλα αυτά καλά, αλλά ήταν άλλες εποχές. Τώρα υπάρχουν άλλες ανάγκες, γι' αυτό λίγο να κάνουμε μία ενδοσκόπηση, μία ανασυγκρότηση και στο δικό μας τομέα. Και εμείς αυτό που θέλουμε ως ΕΜΙΠΕ να σας πούμε είναι ότι αξιοποιήστε το εργατικό δυναμικό και το επιστημονικό κεφάλαιο που υπάρχει στη χώρα, ψάξτε για τις ευκαιρίες που υπάρχουν έξω. Η ΕΜΙΠΕ, όπως και το ΙΤΕΕ, όπως και το Υπουργείο, καταρχήν να ζητήσουμε συγγνώμη, ο κύριος Δασκαλάκης δεν καταφέρει τελικά να έρθει. Ο λόγος είναι πάρα πολύ σοβαρός, γιατί τρέχουν κάθε μέρα θέματα με την Τρόικα, θέματα για να ξεπεράσουμε εμπόδια για να αναπτυχθεί και ο δικός μας ο κλάδος. Οπότε θέλουμε λίγο να δείξουμε και σήμερα, με την ανάδειξη αυτών των λύσεων, το πού μπορεί αυτή η χώρα να φτάσει και χωρίς να μιζεριάζουμε, αλλά να βλέπουμε την αναπτυξιακή πορεία. Θα ήθελα να μην πω άλλα σε αυτή τη στιγμή, να καλέσω τον κύριο Μανώλη Γιαμπουρά, τον πρόεδρο του ΙΤΕΕ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει και τη στόχευση και τις δράσεις και από το ΙΤΕΕ. Κύριε Γιαμπουρά, ευχαριστώ πολύ.